Αυτές οι μέρες, να καλωσορίσω σε αυτό το σημείο τον Υπουργό Υγείας. Καλημέρα σας, κύριε Γεωργιάδη, σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Να σας ρωτήσω, κύριε Υπουργέ, καταρχάς τι γίνεται με το παιδόν, έχει εξομαλυνθεί, η κατάσταση είναι μια προσωρινή λύση, θα το ξαναβρούμε μπροστά μας με τα χειρουργεία? Κοιτάξτε, στο παιδόν υπάρχουν προβλήματα εδώ και πολλά χρόνια. Παρόμοιες κινητοποιήσεις έχουν γίνει τελευταία εξαετία 10 φορές, 12 φορές. Δεν είναι κάτι τελείως καινούριο. Προς το παρόν έχει επέλθει η ηρεμία, έχουμε βρει κάποιες λύσεις με μετακινήσεις, έχουμε προκηρύξει τις θέσεις που έπρεπε να προκηρύξουμε, τις ξαναπροκηρύξαμε αυτές που μείναν κενές με λίγο διαφορετικό τρόπο, όπως έρθουν κάποιοι γιατί δεν έχουν έρθει. Είμαστε από πάνω το πρόβλημα. Άρα χρειάζεται να φέρουμε και ένα σωρό τον ιδιωτικό τομέα. Τα χρήματα είναι το θέμα, κύριε Υπουργέ. Η έλλειψη ανεσιολόγων είναι πανευρωπαϊκό ζήτημα, δεν είναι ελληνικό. Έχουμε πολύ λιγότερους ανεσιολόγους από τη στιγμή που χρειάζεται το σύστημα. Όταν λέτε θα φέρετε ιδιώτες, εννοείται με, ας πούμε, κατ' εξαίρεση συμβάσεις έργου. Με μπλοκ παρασχεσιών. Μάλιστα. Εκεί πιστεύετε. Προς το παρόν δεν χρειάζεται. Έχουμε βρει ένα κονσένσους στο νοσοκομείο. Λύθηκε η αποχή. Προχωράνε τα χειρουργεία από σήμερα. Εντάξει. Θέλω να σας ρωτήσω. Έχω ζητήσει τη διοίκηση να κάνει κατά προτεραιότητα αυτοί που χάσαν τη σειρά του την επόμενη εβδομάδα, τρεις μέρες που είχαν κινητοποιήσει, για να πάνε λίγο αυτοί, να μην χάσουν οι άνθρωποι τη σειρά του. Ναι. Κύριε Υπουργέ, το εξής ερώτημα θέλω να σας κάνω. Όσες φορές έχουμε βγάλει άνθρωπο είτε από τα παιδών τώρα, είτε παλιότερα από μεγάλα νοσοκομεία, ας πούμε, και από τον Ευαγγελισμό ή από την Κρήτη, μας περιγράφεται μία πραγματικότητα κοινή. Οι αριθμοί διαφέρουν, αλλά είναι κοινό το ότι έχουμε πλήρως εξοπλισμένες χειρουργικές αίθουσες. Ας πούμε, μπορεί ένα νοσοκομείο να έχει 8 και να λειτουργούν οι 2. Αυτό είναι ουτοπία να θέλουμε να λειτουργεί στο 100%. Εξηγήστε μας γιατί είναι ουτοπία. Δεν έχουν λειτουργήσει ποτέ 100% σε κανένα σημείο διοσή. Ποτέ, ούτε μια φορά. Ναι. Βγάλετε και ρωτήστε όσο το λένε. Έχουν λειτουργήσει ποτέ όλα τα κρεβάτια. Δεν το αμφισβητώ, προσπαθώ να καταλάβω, αφού είναι κανονικό. Ανακυκλώνουμε συνέχεια, ναι. Ανακυκλώνουμε συνέχεια μεταξύ μας την ουρά μας το σκύλο. Εγώ πηγαίνω, κυρία Λιμπεράκη, και έχω επισκεφτεί ήδη 35 νοσοκομεία. Πηγαίνω πάντα και κάνω Facebook Live, για να μην μπορώ να το μοντάρω, αυτά που μου λένε μπαίνουν μέσα στα νοσοκομεία. Σε κάθε νοσοκομείο που μπαίνω, μπορεί να μπει κάποιο σε σελίδα με τα δίνει τα μάτια του, να πούμε τα αυτιά του. Ρωτάω, έχετε σήμερα περισσότερο το προσωπικό από ό,τι είχατε το 2019 ή λιγότερο? Μέχρι στιγμής στα 35 νοσοκομεία και στα 35 μου έχουν πει έχουμε περισσότερο. Μετά ρωτάω στους συνδικαλιστές, τώρα έχετε περισσότερα χειρουργικά κρεβάτια ή λιγότερα? Περισσότερα από ό,τι είχαμε στο παρελθόν. Και μάλιστα σκοπεύω, αν όχι σήμερα, αύριο, ότι έχουμε μαζέψει τα επίσημα στοιχεία, το πρώτο τετράμινο του 2024, δηλαδή του πρώτου 4 μήνες της νέας υπουργικής μου θητείας, ναι, έχουμε ρεκόρ χειρουργικών επεμβάσεων στη χώρα δεκαετίας. Έχουμε κάνει τα περισσότερα χειρουργία για τον πρώτο τετράμινο από όλη τη χώρα ως εσύ. Κύριε Υπουργέ, λοιπόν, δεν το αμφισβητώ, ούτε το θέτω συγκριτικά. Για να συγκριτικά θα το δούμε. Όχι, μισό λεπτό όμως. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Σας ρωτώ ως πολιτικό προστάμενο της υγείας. Γνωρίζετε αυτό το θέμα. Θα μπορούσε υποσυνθήκες σε άλλες χώρες λειτουργούν στο 100%? Είναι πάμε θέμα υποδομών. Βάλαμε απογευματινά χειρουργία. Πλην, ναι. Σε καμία χώρα πλην του Βορρά, τα μόνα συστήματα υγείας που έχουν σχετικά μικρότερες αναμονές είναι των σκανδιναβικών χωρών. Ακόμα και η Γερμανία δεν είναι τόσο καλή κατάσταση. Αλλά θα σας πω ένα στοιχείο που νομίζω το πιο εύκολο να το καταλάβει ο καλόπιστος. Προχθές έκανε το πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο ο νέος Πρωθυπουργός της Πορτογαλίας. Η Πορτογαλία με ενδιαφέρει ο σύγκριση γιατί έχει τον ίδιο πληθυσμό με την Ελλάδα. Είναι ακριβώς 10 εκατομμύρια. Και είναι μια χώρα ο λίγο πλουσιότερη της Ελλάδας και στα παγκόσμια κατατάξει το εθνικό της μαγείας είναι ούτε καλύτερο της Ελλάδας. Στην ομιλία του, την οποία έχω ανεβάσει ολόκληρη στο Twitter μου, για όσους δεν το πιστεύουν, λέει ότι στίχημα της πρωθυπουργικής του θητείας είναι να ανατάξει το εθνικό του σύστημα υγείας. Μέχρι εδώ όλα καλά. Το οποίο κατά τον πρωθυπουργό του Πορτογαλίας είχε δύο προβλήματα. Το πρώτο, η μεγάλη έλλειψη γιατρών, την οποία λέει θα τη λύσουμε με συνεργασία δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Αυτά λέει που κάνω και εγώ εδώ στην Ελλάδα. Και το δεύτερο, ότι θεωρεί απαράδεκτο να έχουν τόσο μεγάλες αναμονές στα χειρουργεία στην Πορτογαλία, από την ημέρα που μίλαγε, οι αναμονές για χειρουργεία στην Πορτογαλία, επαναλαμβάνω, πληθυσμό ευθέως ανάλογο του ελληνικού, είναι 266.000. Τα αναμονή χειρουργίας στην Ελλάδα είναι 100.000. Είμαστε δηλαδή σχεδόν στο 1/3 της αναμονής Πορτογαλίας. Εντάξει, πόσο χάλια τα πηγαίνουμε. Δεν πρέπει να πηγαίνουμε τόσο χάλια. Εντάξει, γιατί επιλέγουμε να συγκριθούμε με μια χώρα που πέρασε αντίστοιχη περιπέτεια και τα πάει και πολύ καλύτερα. Εντάξει, εξαρτάται βέβαια από ποιο είναι το σημείο αναφοράς μας, κύριε Γεωργιάδη. Φαντάζομαι ότι και εσείς αυτό θέλετε, να λειτουργεί όσο καλύτερα γίνεται. Λέει μεγαλύτερα εισοδήματα στην Ελλάδα. Ένα παράδειγμα που το έχω για την ακρίβεια. Έλα.
μου το είπατε ξαφνικά και θα πέσα την καρέκλα. Δεν ξέρω ότι η Ολλανδία είναι πλουσιότερη χώρα. Κύριε Γεωργιάδη. Το να χάνουμε χρόνο μεταξύ μας, συζητώντας αυτονόητες αλήθειες, είναι και κουραστικό και χάσουμε χρόνο. Φυσικά συγκρινόμαστε με την Πορτογαλία και όχι με την Ελβετία. Καλά, εγώ δεν σας είπα να συγκριθούμε με την Ελβετία. Εγώ σας ρώτησα γιατί είναι κάτι στο οποίο φτάνουμε κάθε φορά που μιλάμε για θέμα νοσοκομείου. Θα πω το νούμερο. Πορτογαλία. 10 εκατομμύρια κόσμο, 266.000 αναμονές στο αρχικό του Ιταλικού Χειρουργείου. Ελλάδα, 10 εκατομμύρια κόσμο, 100.000 αναμονές στο χειρουργείο. Υπάρχει στόχο. Ποιος είναι καλύτερα. Υπάρχει στόχο να. Όλη μέρα γκρίνια. Ναι, πάμε. Για μένα το λέτε αυτό. Όχι για εσάς. Κύριε Υπουργέ, να σας πω κάτι. Ο πολίτης, ειδικά για το κομμάτι της υγείας και της παιδείας, θέλει ό,τι καλύτερο γίνεται. Και έχει δίκιο ο πολίτης. Και εγώ λοιπόν σας ρωτάω, σε έναν νοσοκομείο. Ναι, αλλά. Να προσγειωθεί και αν φτάμενο δίσκο. Δεν σημαίνει ότι δεν το φτάμενο δίσκο. Τι είπα. Εδώ μιλάμε για τι γίνεται. Τι είπατε. Εδώ δεν μιλάμε για τι θέλουμε. Μάλιστα. Τι γίνεται, συζητάμε τώρα. Κύριε Υπουργέ. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας Ελλάδος έχει πολλά προβλήματα. Συμφωνούμε. Σκιζόμαστε για να τα λύσουμε. Σας λέω το πρώτο τετράμινο του 24, έχουμε ρεκόρ χειρουργικών επεμβάσεων στο ΕΣΥ δεκαετίας. Λοιπόν, άρα. Αυτό το τετράμινο, κοιτάξτε, κύριε Υπουργέ, όμως δεν με αφήνετε να σας κάνω ερώτηση. Από το παρελθόν. Εντάξει, αλλά μου έχετε αναλύσει το σύστημα της Πορτογαλίας, δεν με αφήνετε να σας κάνω μια ερώτηση. Όμως. Έχουμε προκηρύξει χιλιάδες μόνιμες θέσεις στο ΕΣΥ. Έχουμε αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο ετήσιο πρόγραμμα προσλήψεων μονίμων προσωπικού στο ΕΣΥ. Από την ίδρυσή του, 6.500 μόνιμες θέσεις προσλήψεων στο ΕΣΥ. Ο μεγαλύτερος αριθμός σε ένα έτος που γίνει ποτέ. Λοιπόν, ταυτόχρονα πείτε μου. Ταυτόχρονα αγοράζουμε 250 ασθενοφόρα από την ανάκαμψη. Κύριε Υπουργέ. Το μεγαλύτερο αριθμό ασθενοφόρα που αγοράζει ποτέ σε ένα χρόνο. Ταυτόχρονα κάνουμε ταμείο ανάκαμψη 500 εκατομμύρια ανακαινήσει στα κτίρια. Εντάξει. Κύριε Υπουργέ. Μα τι θέλετε να σας λέω συγχαρητήρια. Δεν μπορώ να σας ρωτήσω δύο πράγματα για την υγεία. Θα μου προξενήσω πολύ μεγάλη χαρά να μου το λέτε. Ωραία, εντάξει. Αλλά να σας πω το εξής. Αναρωτιέμαι αν υπάρχει κάποιο στόχος. Δηλαδή, παραλάβατε κάποια νοσοκομεία να δουλεύουν. Είπαμε στο παιδόν, αν θυμάμαι καλά, δουλεύουν τα 3 από τα 8 χειρουργεία. Υπάρχει ένα πλάνο. Να πεις ένα βάθος χρόνου 5, 10, 3, 2 ετών. Θέλουμε να φτάσουμε εκεί. Δεν είναι μια παράλογη ερώτηση, ούτε μια παράλογη αξία. Πολύ σωστή ερώτηση. Ο πραγματικό μου στόχος είναι όταν πάρουμε το καλό την έγκριση των 60 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψη τα απομακρυντικά χειρουργεία. Είμαστε κοντά τώρα στην τελική έγκριση. Έχουμε στείλει και τα τελικά έγγραφα την Παρασκευή που μας ζητήσανε. Ο σκοπός μου είναι με αυτά να κάνουμε περίπου άλλα μαζεμένα 50.000 περίπου χειρουργία. Απογευματινά λέτε τώρα. Ναι, δεν έχει σημασία που πάνε στην πρωί. Απόγευμα σημαίνει ότι θα χειρουργηθεί. Με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε μία μείωση της αναμονής περίπου στο μισό από ό,τι είναι σήμερα. Εάν καταφέρουμε και φτάσουμε σε αυτό, μήπως θα είμαστε πάρα πολύ καλά. Και αν καταφέρουμε και κάνουμε μια μεγάλη μεταρρύθμιση που τη σκέφτομαι, την είδα στο Ισραήλ και την έχω ζηλέψει πάρα πολύ. Δηλαδή, το τριάζ να γίνει με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να πηγαίνει κάποιος στα επίγοντα περίπου να έχει περάσει το πρώτο στάδιο της αναμονής εξ ολοκλήρου και να ξέρει το νοσοκομείο ακριβώς πώς θα διαχειριστεί. Τι είναι το τριάζ, κύριε Υπουργέ? Το τριάζ είναι η επιστημονική ανάλυση των γιατρών όταν μπαίνει κάποιος ασθενής στα επίγοντα που κρίνει εάν παίρνει τον πάμε. Αν έχει αυτό το πράγμα. Η πρώτη αξιολόγηση δηλαδή. Πολύ ωραία. Να γίνεται από τεχνητή νοημοσύνη, λέτε. Ναι, στο Ισραήλ θα το κάνουμε τεχνητή νοημοσύνη και σε άλλες χώρες. Αυτό τι κάνει. Ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα, ποιο είναι η πραγματικά απαράδεκτη εικόνα στο σύστημα υγείας, αυτή που εγώ δηλαδή θεωρώ ότι αν καταφέρω και λίγο να τη μειώσω, θα έχω πάει πολύ καλά, είναι οι πολύ μεγάλες αναμονές στα επίγοντα. Δηλαδή, τι θεωρώ φοβερή ταλαιπωρία των άλλων, που πάει ας πούμε στον Ευαγγελισμό, λέω ένα παράδειγμα, καλού νοσοκομείου, στο γεννηματά ή στο Αττικόν, και περιμένει από τη μία το μεσημέρι μέχρι τις 10-11 το βράδυ, πάει σε αυτά τα απόμενα και φεύγει την άλλη μέρα το πρωί, ή μπαίνει σε κρεβάτι την άλλη μέρα το πρωί. Αυτή η πολύ μεγάλη αναμονή. Που βλέπετε φυσικό που με τα ράτζα μαζεμένοι ταυτόχρονα κτλ. Ναι. Είναι λογικό μεν να υπάρχει. Για ποιο λόγο? Στον Ευαγγελισμό, α πούμε, χθε που πήγα για να δω την αναμονή το Σάββατο βράδυ, είχαν πάει σε ένα 24ωρο 1.200 άνθρωποι. Θεοί να είναι γιατροί, υπεράνθρωποι να είναι γιατροί, 1.200 περιστατικά ταυτόχρονα είναι ένα πολύ μεγάλο. Κύριε Υπουργέ, εάν εκεί λοιπόν θα χρησιμοποιήσει την τεχνολογία για να κερδίσει χρόνο στη ροή των ανθρώπων. Μπορεί να μειώσει την αναμονή κατά πολλές ώρες. Υπάρχει ένα πάγιο ζήτημα στην Ελλάδα με την αναλογία και τον αριθμό των νοσηλευτών, για παράδειγμα. Δεν έχουμε νοσηλευτές. Αυτό σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναγκάζονται και οι γιατροί να κάνουν πολλές φορές δουλειά νοσηλευτική. Πιστεύετε ότι στις άλλες χώρες έχουν νοσηλευτές? Τα σοβαρά το λέτε αυτό? Πολύ σοβαρά το λέω. Η Μάλτα έχει φέρει νοσηλευτές από την Ινδία
Και το μεγάλο πρόβλημα στη Μάλτα, που το ξέρω, το άκουγα στο Συμβούλιο, είναι ότι δυστυχώς δεν μιλάνε αγγλικά και μπερδεύονται μέσα στα νοσοκομεία. Η Κύπρος ανακοίνωσε προχθές, το έχω ανεβάσει στο Twitter μου, ο Υπουργός Υγείας τους, ότι κοιτάω να δούμε ποια χώρα θα φέρουν νοσηλευτές, δεν έχουμε. Ωραία, άρα η απάντηση ποια είναι, κύριε Υπουργέ, ότι δεν έχουμε. Προσπαθώ να σας εξηγήσω ότι αυτά που νομίζετε ότι είναι προβλήματα του ελληνικού συστήματος υγείας. Με συγχωρείτε, το ότι είναι γενικώς προβλήματα σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να τα φύγουμε επειδή τα έχουν και οι υπόλοιποι. Φύγουμε, αλλά στο σωστό ωραία. Το πλαίσιο. Λοιπόν. Δεν είναι ότι όλοι οι άλλοι έχουν νοσηλευτές και εμείς δεν έχουμε. Ερώτημα από είναι ότι τα συστήματα υγείας που λείπουν νοσηλευτές έχουμε και εμείς το ίδιο πρόβλημα. Κύριε Υπουργέ, ερώτημα από ακροατή. Μας παρακαλεί να σας ρωτήσουμε το εξής. Ο άνθρωπος προφανώς είναι σε κάποια θέση επικουρική. Λέει, όλοι οι επικουρικοί θα ανανεωθούν όσο είμαι Υπουργός Υγείας, να μην ανησυχεί. Μισό λεπτό. Λέει, αν το ΦΕΚ της παράτασης που θα βγει από το Υπουργείο για το 25. Επιτρέψτε μου. Οι διοικήσεις θα πρέπει να το εφαρμόσουν για όλους ή είναι και στη διακριτική τους ευχέρεια. Όλοι οι επικουρικοί θα ανανεωθούν. Ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, με το αίμα θα κάνετε κάποια νομοθετική παρέμβαση εκεί που αλλάζει το πλαίσιο για το πλάσμα. Είχαμε την κυρία Μυρίλα τις προάλλες από το Σύλλογο των Ασθενών με θαλασσεμία και μεσογειακή αναιμία. Τι γίνεται εκεί, λοιπόν, γιατί υπάρχει ένα στάτους. Μια λογική συζήτηση για το αίμα. Καταρχάς, ακόμα δεν έχουμε πάρει καμία απόφαση. Κυκλοφορεί ένα σχέδιο νόμου, το οποίο το έβγαλε η Εφημερίδα των Τακτών και κάποια αριστερά site, το οποίο δεν είναι σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας. Δεν ξέρω που το βρήκανε, δεν με ενδιαφέρει. Κάποιοι έχουν γράψει ένα σχέδιο νόμου. Δεν είναι δικό μου μέσο. Λοιπόν, το σχέδιο νόμου αυτό περίπου τι λέει. Λέει ότι η Ελλάδα θα προχωρήσει προς την κατεύθυνση που έχουν προχωρήσει κάποιες άλλες ευρωπαϊκές χώρες, μέχρι στιγμής 5 τον αριθμό, που δίνουν τη δυνατότητα σε ιδιωτικές εταιρείες να συλλέγουν πλάσμα έναντι αμοιβής στον αιμοδότη. Το λέω χοντρικά τώρα. Σπάνω σε αυτή την ιδέα, που ήταν ιδέα πολλών ετών στις ΗΠΑ, το επιτρέπει πλέον η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, το έχουν ακολουθήσει χώρες ήδη όπως η Γερμανία, η Αυστρία, η Ουγγαρία και άλλες. Λέει ότι επειδή υπάρχει πολύ μεγάλη παγκόσμια έλλειψη, κυρίως στο πλάσμα, από το οποίο παράγονται πολλά πράγματα πολύ εμείς όμως το για πετάμε, υγεία, είπε η κυρία Μυρίλα, ενώ θα μπορούσαμε να έχουμε ένα δημόσιο οργανισμό που να διαχειρίζεται αυτή την τιμή. Εμείς στην Ελλάδα έχουμε το εξής πολύ μεγάλο παράδοξο. Λέγεται το ελληνικό παράδοξο ως προς τη συλλογή του αίματος. Ενώ θεωρητικά έχουμε υπερεπάρκεια αίματος, δηλαδή συλλέγουμε περίπου 540.000 φιάλες αίμα το χρόνο, ενώ καταναλώνουμε περίπου 500.000, τελικά εισάγουμε και 200.000. Δεν το διαχειριζόμαστε σωστά, αυτό είναι το πρόβλημα. Σίγουρα ως προς τη διαχείριση του τρόπου που χρησιμοποιούμε το αίμα εδώ και πολλά χρόνια, κάποιο λάθος γίνεται. Μήπως δηλαδή, εκεί υπάρχει χώρος για κάποια πρωτοβουλία. Ασφαλώς και υπάρχει, θα παρουσιάσουμε. Αυτό θα γίνει αμέσως, μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Λοιπόν, δεν είναι δικό σας, λέτε, το σχέδιο νόμου που διέρευσε, αλλά καταλαβαίνω ότι δεν αποκλείεται να κινηθείτε σε αυτή την κατεύθυνση. Θέλω να ξεκαθαρίσω όμως ότι τα επιχειρήματα που ακούω πάντα από την ίδια πλευρά των ανθρώπων, όχι σε κάθε ιδέα, δεν με βρίσκουν σύμφωνα. Αυτό είναι ένα παράδειγμα που καταλάβουμε λίγο λογικά. Ποια είναι η βασική ένσταση? Ότι το αίμα πρέπει να είναι εθελοντικό και όχι αμοιβόμενο. Για λόγους ηθικής, βιοηθικής κτλ. Το ακούω. Ας πούμε ότι είναι το επιχείρημα αυτό σαφές και σωστό. Δηλαδή, όταν αγοράζουμε 200.000 φιάλες αίματος, όπου τσαγούμε από χώρους που έχουν αμοιβόμενη συλλογή αίματος, άρα τα χρήματα που λέει το ελληνικό δημόσιο πάνε σε αμοιβή κάποιο μοδότη σε μία από αυτές τις χώρες. Ναι. Αυτό είναι ηθικό? Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, επειδή μας χωρίζουν ελάχιστες μέρες. Καταλάβετε πόσο πιο σύνθετη είναι η συζήτηση περί ηθικής και βιοηθικής. Δεν είναι τόσο απλή. Παρατάφα, ξαναλέω. Πρώτο βήμα. Θα πάρουμε σχέδιο διαχείρισης κεντρικά του αίματος από τον δημόσιο οργανισμό. Πότε λέτε? Μέσον Ιούνιο. Ναι. Έτσι ώστε να μπορέσουμε να γλιτώσουμε ένα μεγάλο κομμάτι από το αίμα που πράγματι έχει δίκιο η κυρία Μιρέλα, ότι πετάμε. Γιατί πράγματι πετάμε χιλιάδες φιάλες αίματος τον χρόνο που δέχομαι, που είναι κρίμα. Δεύτερο βήμα, θα εξετάσουμε, είναι η σωστή απάντηση, εάν θα έπρεπε και εμείς
να κινηθούν προς αυτήν την κατεύθυνση ή όχι. Λοιπόν, ερώτημα. Έρχονται ευρωεκλογές. Είναι ανοιχτό αυτό το ζήτημα που βάζει η Κομισιόν να μειώσει την πατέντα, το χρόνο της πατέντας των φαρμάκων από τα 8 χρόνια στα 6. Αυτό η πρακτικά Ελλάδα το λέω. Απλουστευτικά το λέω. Σημαίνει ότι στα 6 χρόνια θα μπορεί να φτιαχτεί ένα γενώσιμο που θα είναι πιο οικονομικό. Η Ελλάδα είναι πάρα πολύ αντίθετη. Γιατί κύριε Υπουργέ. Θα να αμέσως το γιατί. Ναι. Μία φαρμακευτική εταιρεία για να βγάλει ένα φάρμακο ξοδεύει κάποια δισεκατομμύρια και υπολογίζει σε ένα συγκεκριμένο κέρδος. Εάν τους μειώσεις το χρόνο της πατέντας, αυτό που θα κάνουν θα αυξήσουν αναλογικά πάρα πολύ την τιμή. Άρα πρώτη επίπτωση για τις φτωχότερες χώρες, όπως εμείς, ότι ξαφνικά φάρμακα που είναι ήδη πολύ ακριβά για μας θα γίνουν εξαιρετικά ακριβότερα. Δεν πρόκειται δηλαδή η εταιρεία να πει θα κάνει την ίδια τιμή λιγότερα χρόνια. Απλώς θα περάσει τα 2 χρόνια που χάνει στην τιμή των 6 ετών. Δεν ξέρω αν το ξέρουν και όπλα. Άρα θα γίνουν ακόμα λιγότερο προσιτά σε εμάς αυτά τα φάρμακα. Πάντως το ερώτημα είναι αν στα 6 ή στα 8 θα φτιάχνονται γενώσιμα που θα είναι πιο φτηνά όταν για μας. Όταν θα πάει το γενώσιμο σε αυτή στα 6 χρόνια, το γενώσιμο, η τιμή του είναι κλάσμα επί της λιανικής τιμής του αρχικού φαρμάκου, του πρωτοτύπου. Όταν το πρωτότυπο θα είναι 30% ακριβότερο. Αυτά τα 2 χρόνια που κερδίζει θα είναι 2 χρόνια που το γενώσιμο θα είναι αναλογικά ακριβότερο. Άρα ούτε από εκεί θα κερδίζει. Στην πραγματικότητα αυτό το σχέδιο ευνοεί μόνο τις πλούσιες χώρες και καθόλου τις φτωχές. Και κάτι τελευταίο, αν έχετε την καλοσύνη, κύριε Υπουργέ, για να κλείσουμε, που δεν έχει να κάνει με το χαρτοφυλάκιό σας, είναι όμως από τα τρέχοντα πολύ ψηλά. Σήμερα αναμένεται η ανακοίνωση. Έχει πει ότι θα ανακοινώσει το πόθεν έσχεσαι του κύριου Κασελάκη. Νομίζω θα είναι και στο Open, νομίζω σήμερα, δεν ξέρω αν το πει και στην συζήτηση. Νομίζω ότι είπε σε κάποια ομιλία ότι θα τεθεί. Όταν λέει η κυβέρνηση. Δεν έχω πολύ καταλάβει πώς θα ανακοινώσει πότε να έχει στιγμή. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν. Όταν λέει έχω στην τράπεζα Best Bank 258.000 ευρώ, στην τράπεζα Atlantic 550.000 ευρώ, έχω τάδε μετοχές στην BlackRock. Πώς ακριβώς θα κάνει ομιλία από τον ΕΕ. Βέβαια, να πούμε και το άλλο, κύριε Υπουργέ, ότι αρχικά ο νόμος λέει. Πραγματικά θέλω να το δω. Ο νόμος λέει ότι έχει 90 μέρες κάθε υπόχρεος από όταν αποκτά την ιδιότητα που τον καθιστά υπόχρεο. Όμως δώσατε παράταση. Ήρθατε 1η Δεκεμβρίου και δώσατε μία παράταση την οποία αξιοποιεί και ο ίδιος. Ο κύριος Κασελάκης έχει αξιοποιήσει ένα κενό της νομοθεσίας. Ποιο είναι το κενό? Θα το καταλάβετε λίγο. Όταν ο νομοθέτης είχε φτιάξει το νομοσχέδιο για το πόθεν έσχεσαι, το νόμο για το πόθεν έσχεσαι, δεν είχε σκεφτεί ότι μπορεί να γίνει αρχηγός αντιπολίτευσης κάποιος που πριν δεν ήταν βουλευτής ή δεν ήταν καθιονδήποτε τρόπο δημόσιο πρόσωπο. Γι' αυτό δεν είχα σημεί ποτέ. Άρα ο κ. Κασελάκης κανονικά θα είχε καταθέσει πόθεν έσχεσαι ως ό,τι θα ήταν πριν. Εδώ έγινε κάτι το αναπάντεχο. Τι έγινε? Ναι. Ένα άνθρωπος είχε τουρισμό στην Ελλάδα και πήρε ένα κόμμα. Και αυτό παράλληλα. Δεν το είχε επισκεφτεί ο νομοθέτης. Παράλληλα, βέβαια, δηλαδή, την παράταση την έδωσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Εσείς τη δώσατε, η κυβέρνηση την έδωσε. Δεν υπάρχει χρόνο, δεν έχει δοθεί παράταση από την επομένως, νομότυπα δεν το έχει δώσει ακόμη. Άλλο το νόμιμο, άλλο το ηθικό. Μάλιστα. Θα μου πείτε εσείς ότι είναι ανακαθιστά. Εγώ δεν θα σας πω τίποτα, κύριε Υπουργέ. Πάμε λοιπόν. Το ξανακαταλάβει ο κόσμος. Ο κύριος Κασελάκης πατάει λοιπόν σε ένα κενό της νομοθεσίας. Είπα χθες στον κύριο Παπά του ΣΥΡΙΖΑ ότι ο κύριος Κασελάκης ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ και φύγει. Και θυμίζω ότι αφού βγήκε αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, ανακοίνωσε μόνος του ότι πάνε με τον κύριο Τάιλερ στο Νέα Υόρκη για να φέρουν χειμερινά ρούχα, γιατί είχαν προβλέψει να έχουν χειμερινά ρούχα, λοιπόν, τα φέρνουν μετά τις διακοπές. Κύριε Γεωργιάδη. Ο κύριος Κασελάκης, εάν δεν παρουσιάσει το πόθεν έσχεσαι του μέχρι τις ευρωεκλογές, πάει να πει ότι κάτι θέλει να κρύψει. Σας αρέσει να φτιάχνετε αυτό τίτλους, είπε, αυτό είναι χαρά των δημοσιογράφων. Που είπε να σας σήμερα, προκαλέσω λίγο, με που η Φοντερ Λάιεν θα μας ρίξει τις τιμές. Η Φοντερ Λάιεν θα μας ρίξει τις τιμές στα ράφια. Είναι πολύ μεγάλη η μάχη αυτή. Μήπως καθυστερήσατε να τη δώσετε? Καθόλου. Η Ελλάδα, όπως έχουν αποδείξει όλοι οι δείκτες, παρά τη γενική εικόνα, δεν τα πάει καθόλου χειρότερα από τους άλλους. Τα πάει λογικά και πολύ καλύτερα, μάλιστα. Στον πληθωρισμό τροφίμων τα πάμε καλύτερα από τους άλλους, κύριε Υπουργέ. Ο μέσος όρος 2019-2024 πληθωρισμού στα τρόφιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 33,8. Στην Ελλάδα 33,9. Κύριε Υπουργέ, η πληθωριστική κρίση δεν είναι από το 19 όμως, έτσι δεν είναι? Η Ελλάδα το 2020-2021 έχει απόπληθωρισμό, έχει πολύ χαμηλότερες τιμές. Πολλοί θυμούνται τις τιμές πριν το 2020-2021
οι τιμές του 2021 λόγω της καραντίνας του COVID είχε οδηγήσει τιμές σε επιστορικά χαμηλά. Κύριε Υπουργέ, φαντάζομαι δεν διαφωνείτε με τον κεντρικό τραπεζίτη που λέει ότι έχουμε ολιγοπόλια και εκεί οφείλεται το πρόβλημα. Ή με το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής, ή με το ΙΟΒΕ, ότι δεν λειτουργεί σωστά η αγορά. Εκεί δεν έχουν γίνει πράγματα. Μία-μία δουλειά. Ξαναλέω. Η αγορά ελέγχεται επί τη δικιά μας διακυβέρνηση περισσότερο από ποτέ. Έχουν μπει τα περισσότερα πρόσφυγα από το 1830 και τη συνθήκη του Λονδίνου που ιδρύθηκε μετά το ελληνικό κράτος. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού κάνει εκτεταμένο έλεγχο στα σούπερ μάρκετ που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στο παρελθόν. Και όποιος έχει να καταγγείλει και να εισφέρει κάτι επί της ουσίας το πώς λειτουργούν τα καρτέλ και αν υπάρχουν καρτέλ, πολύ ευχαριστώ να καταθέσουν την ανταγωνισμό. Λοιπόν, πείτε μου και ένα τελευταίο. Όπως ανάψει, σας λέω ότι η εικόνα ότι η Ελλάδα τα πάει χειρότερα από τους άλλους είναι μια ψευδής εικόνα που εδράζεται. Στο perception του συμπολίτη, αν σπάσει το μάτι, βλέπει μέσα ακριβά. Μα αφού βλέπουμε την αγοραστική μας δύναμη, κύριε Υπουργέ. Νούμερα δεν είναι αυτά. Ακρίβεια υπάρχει, ακρίβεια υπάρχει και είναι φυσικό να υπάρχει από την ώρα που υπάρχει σε όλη την Ευρώπη. Δεν μπορεί να ανεβαίνει τιμές στους άλλους και να ανεβαίνει σε εμάς. Αυτό δεν γίνεται. Εντάξει. Μου λέτε επομένως ότι ό,τι συμβαίνει με τις τιμές των τροφίμων στην Ελλάδα συμβαίνει ακριβώς έτσι και στις υπόλοιπες χώρες. Σύμφωνα με την Eurostat και την Elstat, σας είπα, το νούμερο που έβγαλε η Eurostat, ανακοινώθηκε πριν από 10 μέρες, είναι μέσος όρος πληθωρισμού τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσος των 27 χωρών, 33,8. Μέσος όρος Ελλάδας 33,9. Από το 19. Είμαστε ακριβώς το μέσο όρο, 19,24. Από το 19, μάλιστα. Λοιπόν, τελευταία ερώτηση από την ακροάτρια μας. Δεν γνωρίζω το θέμα. Αν έχετε κάτι να πείτε από αυτού, ρωτήστε, λέει τον Υπουργό, για ποιο λόγο έχουν εξαιρεθεί συγκεκριμένες εξετάσεις ενός απλού check-up από την κάλυψη του ΕΟΠΗ. 60 ευρώ συμμετοχή είναι το λιγότερο αποτρεπτική για την προληπτική προσπάθεια όλων μας. Δεν το γνωρίζω, σας το μεταφέρω όπως μου ήρθε. Κρατώ την απάντησή σας. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Καλημέρα.